10.30 το πρωί στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Πλήθος ξένων επισκεπτών καταφθάνει αντικρίζοντας διάσπαρτες σακούλες απορριμμάτων μπροστά από τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Την ίδια ώρα οι καταστηματάρχες εμφανίζονται αγανακτισμένοι για την εικόνα που παρουσιάζει η καρδιά της παλιάς πόλης των Χανίων και το πρώτο αξιοθέατο που περιηγείται ο επισκέπτης. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να επιστρατεύσει κάποιο απορριμματοφόρο, διότι είναι θέμα υγείας. Δεν γίνεται να περιμένει να βασιστεί στην καλή θέληση των συμβασιούχων να έρθουν να μαζέψουν τα απορρίμματα. Άλλωστε, αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός αυτών που κάνουν απεργία, να αποδείξουν πόσο τεράστιο είναι το πρόβλημα και πόσο πολύ τους χρειάζεται ο Δήμος. Σκουπίδια έχουμε θέμα, όπως βλέπετε σήμερα. Εμείς θα αναλάβουμε μια πρωτοβουλία να βρούμε κάποιο φορτηγάκι, ήδη είμαστε σε συνεννόηση, να μπορέσουμε τουλάχιστον στο μέτωπο που υπάρχει κόσμος και που κυκλοφορεί τουρισμός να τα μαζέψουμε τα σκουπίδια. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης στο κτίριο της Οδού Κηδωνίας μεταξύ του Δημάρχου Χανίων και εκπροσώπων των εργαζόμενων. Κατανοούμε ότι υπάρχει θέμα με τα σκουπίδια. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο κάθε εργαζόμενος όταν απεργεί έχει σαν εργαλείο για να πιέσει για τα δίκαια αιτήματά του την ίδια τη δουλειά του. Έτσι λοιπόν μετράμε και αυτό. Ο τουριστικός άξονας που είναι ο τουριστικός άξονας της Νέας Κηδωνίας να εξακολουθήσει να εξυπηρετείται. Το νοσοκομείο Χανίων να εξακολουθήσει να εξυπηρετείται, καθώς και οι κλινικές, το αεροδρόμιο επίσης και ίσως κάποια άλλα σημεία τα οποία μπορούν στην πορεία να εντοπιστούν. Οι Δήμοι συμπαρίστανται στον αγώνα των εργαζόμενων στην καθαριότητα και ευελπιστούν στην καλύτερη δυνατή λύση για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακούσαμε τις προτάσεις του Δημάρχου, θα τις περάσουμε από τη Γενική Συνέλευση και θα πάρουμε μια απόφαση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η ώρα είναι 12 και 10 και οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι εδώ στο αμαξοστάσιο των περιβολίων είναι έτοιμοι να κάνουν την αποκομιδή κατ' εξαίρεση στον ενετικό λιμένα. Εν τω μεταξύ και στο Ρέθυμνο κανονικά πραγματοποιείται η αποκομιδή στο ιστορικό κέντρο και αυτό λόγω της ανάληψης του έργου καθαριότητας από εργολάβο. Να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει είναι ότι αγωνιζόμαστε για τη δουλειά μας, αγωνιζόμαστε για το καθημερινό μεροκάματο. Συνεχίζουμε την κατάληψή μας μέχρι το απόγευμα για να πάρουμε μία απόφαση η οποία θα είναι μέχρι τις 10 το βράδυ, η οποία θα είναι ομόφωνη από όλους τους συναδέλφους. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα που δίνουν όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας με προσωπικό ασφαλείας έχουν εξαιρέσει και μαζεύουν κανονικά τα απορρίμματα από το νοσοκομείο, τα σχολεία και τα ΚΑΠΗ. Να υπενθυμίσουμε ότι την τριήμερη κινητοποίηση εξήγηλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη. Ακόμη προκήρυξε 24-ωρη πανελλαδική απεργία για το σύνολο των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση την ερχόμενη 5η 22 Ιουνίου.